Επιτέλους, καλλιεργείς να κινείται με το ξεμπλοκάρισμα των εργασιών στο δρόμο Καρμανιόλα Τρικάλων Λάρισας. Σύμφωνα με δηλώσεις του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού, η χρηματοδότηση είναι πλέον εξασφαλισμένη σε ένα έργο που όταν ολοκληρωθεί θα δημιουργήσει ασφαλείς συνθήκες οδήγησης. Σε ένα δρόμο όπου έχουν σημειωθεί πολλά τροχαία, εκ των οποίων αρκετά ήταν θανατηφόρα. Υπογράψαμε σήμερα το έργο της παράκαμψης Φαρκαδόνος. Είναι ένα έργο ύψους 6.718.000 ευρώ. Είναι ένα έργο το οποίο μαζί με, τις υπόλοιπες δύο εργολαβίες ολοκληρώνεται ο δρόμος Λάρισα-Τρίκαλα-Τρίκαλα-Λάρισα. Ένας δρόμος ο οποίος πρέπει να ολοκληρωθεί, θα γίνει ένας σύγχρονος αυτοκινητόδρομος. Αυτή η εργολαβία είναι τελείως όρημη πλέον. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ούτε από αρχαιολογικής πλευράς ούτε από απαλωτριώσεων. Είναι ελεύθερο δηλαδή το μέτωπο εργασίας. Αρκεί η εργοληπτική εταιρεία υπέγραψε σήμερα, και ξέρετε γιατί το λέω αυτό, γιατί υπάρχει μεγάλη δυσκολία στις εργοληπτικές εταιρείες να παίρνουν τις ηγετικές επιστολές. Εμείς δώσαμε μια κατεύθυνση. Ο δρόμος πρέπει σύντομα να γίνει. Εμείς θα είμαστε κοντά να μην δημιουργηθούν προβλήματα σε αυτή τη διαδικασία υλοποίησης του μεγάλου αυτού έργου, γιατί για μας ήταν στόχος μας από την αρχή αυτός ο δρόμος. Την επόμενη Παρασκευή πρόκειται να υπογράψουμε την μεγαλύτερη εργολαβία, τη δεύτερη, που είναι 22.500.000 ευρώ, που περιλαμβάνει και την κατασκευή της γέφυρας του Κοτσόχερου, και από το 37 χιλιόμετρο μέχρι το 55-53. Λοιπόν, ολοκληρώνεται ο δρόμος και μετά μας μένουν οι ανισόπηδοι κόμβοι εκεί που χρειάζεται, από την Αμυγδαλέα μέχρι το Ζάρκο. Συνεπώς και εκείνη η εργολαβία έχει καταλήξει. Περιμένουμε τον εργολάβο, την εργοληπτική εταιρεία, να την υπογράψει. Εκεί υπάρχει περιμένουμε ακόμα. Θα δούμε πώς θα το χειριστούμε. Αλλά τα δύο μεγάλα αυτά έργα ολοκληρώνουν στην ουσία τον δρόμο αυτό. Συνεπώς, θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν και την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης, η οποία και αυτή συνέβαλε με την πίεσή της. Και πάνω απ' όλα δίνουμε ένα μήνυμα στους εργοληπτικές εταιρείες. Πρέπει να τελειώσουν, να ολοκληρώσουν το έργο. Δεν πρέπει να αφήσουμε ξανά το έργο στη μέση, να αφήσουν το έργο στη μέση. Είναι μεγάλη στιγμή αυτή για μένα και νομίζω ότι θα είναι η μεγαλύτερη στιγμή όταν θα αποδώσουμε έναν δρόμο ο οποίος θα είναι ασφαλής και έναν δρόμο ο οποίος θα είναι εις μνήμη όλων αυτών οι οποίοι άδικα χάσαν τη ζωή τους εκεί.